ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σφυρίζει για πρώτη φορά στον σημερινό αγώνα με τον Τραϊτσεύσκη να στέλνει στον Εγγλέζο από εκεί στον Μαρτίνο Χριστοφή. Έγινε το λάθος, ο Ντένινγκ παίρνει, γλίστρησε ο Τραϊτσεύσκη. Ο Ντένινγκ, ο οποίος θέλει στηρίγματα τώρα, έχει μπροστά του τον Τραϊτσεύσκη, πέρασε στην περιοχή. Η σέντρα, η κόντρα που έγινε και η μπάλα θα περάσει σε κόρνερ. Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη της Ένωσης. Ο Τραϊτσεύσκη, εκεί έγινε φάουλ πάνω στον Ενικό. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μπόλεβιτς. Εδώ, εντάξει, άθελά του, άνοιξε τα χέρια εκεί ο θηριώδης Ενικό της Ένωσης, ο οποίος θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Ο Ντένινγκ γύρισε και πάει κατά μέτωπο τώρα απέναντι στην εστία της Δόξας. Κίτρινη κάρτα για τον Ντένινγκ. Εδώ απλώνει το χέρι του και βρίσκει στο πρόσωπο. Έχει χώρο αυτός για το σούτ. Έχει καλό πόδι, πέρασε ο Κίκας. Η σέντρα που έγινε κόντραρε πάνω στον Μπάλαζιτς. Οικονομίδης, πέρασε από τον Λουσέρο το σούτ. Φοβερή επέμβαση από τον Γκατσεύσκη σε κόρνερ. Ξανά από πού ξεκίνησε η φάση με τον Κίκας να περνάει. Δεν μπόρεσε να περάσει η σέντρα όμως, ο Μπάλαζιτς εκεί κόβει. Οικονομίδης που περνάει από τον Λουσέρο. Το διαγώνιο σούτ δυνατό. Λουσέρο και Σαντίκ μονομάχησαν. Ο Σαντίκ ψάχνει τον Κίκας, πολύ καλή παλιά. Στην πλάτη της αμυνάς ο Κίκας απέναντι από τον Γκατσεύσκη, έξω όμως το πλασέ του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη για την Δόξα. Ο Σαντίκ βρήκε τον Κίκα στην πλάτη της άμυνας με ταχύτητα. Αυτός επιχείρησε αμέσως το αριστερό σούτ. Με τον Λουσέρο μπροστά του, πάσα για τον Μέσκα, το γύρισμα. Έβαλε εκεί την κόντρα ο Θεοδόρου. Φάουλ που έγινε από τον Καλό. Εδώ απομακρύνει την μπάλα ο Λουσέρο. Υπάρχει πέναλτι. Απομάκρυνε την μπάλα μεν ο Λουσέρο, ο οποίος δέχεται τώρα την κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά, κοιτάξτε, απομακρύνει η μπάλα, στη συνέχεια πατάει Σαντίκ λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, προσπάθησε ο Γκατσεύσκη, μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για την Δόξα στο 37. Ξανά εδώ η εκτέλεση. Προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα ο Γκατσεύσκη, δεν τα κατάφερε όμως, έπεσε σωστά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Έψαξε τον Θεοδόρου, ο Μέσκα έκανε το κοντρόλ. Φάουλ για την Δόξα. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Πανός. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής της Ένωσης που κιτρινίζεται για την αντίδρασή του. Όχι για το φάουλ. Βλέπει κίτρινη κάρτα ο Τραϊτσεύσκη, συμπληρώνει 8 και θα χάσει έναν από τους επόμενους. Πανός δεν έκανε το κοντρόλ, ο Κίκας κέρδισε την κατοχή. Στον Σαντίκ ήταν σε θέση offside όμως. Εδώ ο Εγγλέζου απομακρύνει, ο Πανός κερδίζει και πάλι για την Ένωση, η οποία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι πάρα πολύ καλή. Φοβερό σουτ από τον Θεοδόρου. Ο Σισκόφσκι όμως μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, υποχρέωσε τον Σισκόφσκι σε μια δύσκολη επέμβαση. Κρατάει μπάλα, θέλει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη του, την πέρασε για τον Ενκό. Αυτός για τον Μαρκόφσκι που περνάει στην περιοχή ο Μαρκόφσκι, θέλει χώρο για σουτ. Τον βρίσκει, το επιχειρεί μακριά όμως από την εστία. Η Ένωση που είναι σαφώς πιο επιθετική. Εδώ το σουτ με το αριστερό από τον Σισκόφσκι που έδωσε συνέχεια. Σαντίκ που κερδίζει την κεφαλιά. Ο Καλό κατεβάζει για τον Κίκας και πάλι για τον Καλό. Στην περιοχή ο Καλό, το διαγώνιο σουτ. Ο Γκατσεύσκι όμως πέφτει στη γωνία του και μπλοκάρει μπάλα.
Εδώ ο άψογος συνδυασμός Κίκας και Καρλίτος. Το διαγώνιο σούτ από τον Καρλίτος έπεσε με διπλή προσπάθεια και μπλόκαρε ο Γκατσεύσκι. Έφερε την μπάλα στην περιοχή δυνατά. Θεοδόρου το σούτ, η κόντρα. Ο Ενκό, ο Σισκόφσκι σε κόρνερ. Να δούμε την φάση. Το πλάγιο εκτελείται. Το σούτ από τον Θεοδόρου. Η μπάλα στο σώμα νομίζω του Καλό. Θεοδόρου με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα στη γραμμή θα απομακρυνθεί. Ευκαιρία που συνεχίζεται έξω. Φοβερή ευκαιρία με τον Μπαρμπόζα να την σπαταλά. Εδώ ξανά η πρώτη κεφαλιά από τον Ντένινγκ. Το γύρισμα από τον Κυριάκου. Ο Μαρτίνος ο Χριστοφή την κόντρα. Το σούτ από τον Μπαρμπόζα. Έξω η μπάλα. Μπάλαζιτς ψάχνει τον Μαρκόφσκι. Φάουλ που έγινε από τον Εγκλέζου. Θα δει και την κάρτα ο Εγκλέζου. Συμπληρώνει 6 και αυτός θα χάσει ένα από τα επόμενα δύο παιχνίδια. Κικάς. Πέρασε στην περιοχή. Κάνει και τη σέντρα. Είναι καλή. Ο Γκατσεύσκι και πάλι με τα πόδια απομακρύνει. Πολύ καλή φάση και αυτή για την Δοξά. Πώς αλλάζει την μπάλα. Ο Κίκας θα περάσει στην περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα. Μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος. Σαντίκ κάθετα ψάχνει και βρίσκει τον Μέσκα. Ανεβαίνει. Προλαβαίνει όμως ο αμυντικός την τελευταία στιγμή. Ο Ντένινγκ που είχε επιστρέψει να βάλει το τάκλινγκ. Ξανά εδώ φοβερή κίνηση από τον Ντένινγκ. Ριμπέιρο φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Σπουδαία επέμβαση από τον Σισκόφσκι. Σε κόρνερ. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπαρμπόζα. Ξανά κοιτάξτε, από πίσω έρχεται ο Μπαρμπόζα αμαρκάριστος. Απογειώνεται πραγματικά ο Σισκόφσκι για να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Δόξα, ο Εγκλέζου περνάει για τον Κίκας. Κάνει κίνηση ο Ολιβέιρα. Κίκας συγκλίνει το σου. Την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει σε κόρνερ στο 73. Και πάλι για την ένωση. Εκτελεί, αυτή τη φορά είναι καλά. Εκτελεσμένο κεφαλιά στο δοκάρι. Κεφαλιά που έγινε νομίζω από τον Μπάλαζιτς. Η ένωση η οποία ακουμπά την ισοφάριση. Με τον Μπαρμπόζα τώρα. Φάουλ που έγινε από τον Ολιβέιρα. Ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Στον Ασαμόα, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ολιβέιρα σε θέση offside. Ανάφηνε την μπάλα, έχω την αίσθηση για τον Εγκλέζου. Δεν ήταν offside, ερχόταν από πίσω. Σαντίκ τώρα για τον Μπιλάλ που καταφέρει να ξεφύγει από τον Ιρέπ. Πάσα για τον Ολιβέιρα. Το σούτ που γίνεται ο Γκατσεύσκι ήταν σε θέση offside ο Ολιβέιρα νωρίτερα. Εδώ η πάσα είναι πιο μπροστά ο Ολιβέιρα. Τώρα για τον Μέσκα, περιμένει ο Ασαμόα, Μέσκα κρατάει μπάλα. Πολύ ωραία πάσα για τον Ολιβέιρα που δεν είναι σε θέση offside, έρχεται από πίσω. Ο Ολιβέιρα θέλει χώρο για σούτ, κλείστηκε. Πάσα για τον Σαντίκ, πάλι για τον Ολιβέιρα, το γύρισμα. Δεν μπορεί ο Σαντίκ, το σούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία από τον Μπιλάλ. Σε ουσιαστικά άδεια εστία καταφέρνει επίθεση, κρατάει μπάλα. Ο Ασαμόα δεν πέρασε, ο Μπάλαζιτς. Τελευταίο σφύριγμα από Σολομού. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.